Αγαπητοί μου συνέλληνες, τιμή μου που είναι είμαι εδώ σήμερα και είστε όλοι παρευρισκόμενοι και μεγάλη τιμή στα παιδιά και στους εφέδρους που τελείωσαν τον υπερμαραθώνιο και που τόσο καλά οργανώθηκε. Θα σας πω δύο λόγια, αν και είμαι ταξιδεμένος πολύ και έχω να κοιμηθώ τουλάχιστον δύο μέρες συνεχόμενες και τις υπόλοιπες κοιμόμουν μία μέρα. Οι έφεδροι που είδαμε εδώ τα παιδιά, όλοι μας κάναμε στρατιώτες. Όλοι οι Έλληνες και αυτοί που αγάπησαν την πατρίδα πήγαμε στρατιώτες. Εκτός από εκείνους που δεν αγαπούσαν την πατρίδα και που δεν ήταν Έλληνες. Και δυστυχώς είναι πολύ πολιτικοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τι υπηρετήσαμε στην πατρίδα. Τι ορκιστήκαμε. Είμαστε νέα παιδιά, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Τι ορκιστήκαμε, αγαπητοί. Τι το ξέχασαν αυτό. Οι μανάδες μας δεν ήταν στους όρκους, οι αδερφάδες μας δεν ήταν. Μετά τα παιδιά των αδερφών μας δεν ήταν. Γιατί μωρέ τα ξεχάσαμε αυτά. Τι ορκιστήκαμε, τι θέλαμε όλοι. Το μέλλον, τα σύνορά μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας. Αυτά δεν ορκιστήκαμε. Ε? Τώρα γιατί κάποιοι λοιπόν δεν ξέρουν τι ακριβώς ορκιστήκαν. Εγώ θέλω να πω και χαιρετίζω την κίνηση των εφέδρων όπου θυμούνται και ξέρουν καλά τι ορκίστηκαν και ήταν μια κίνηση έξω από λέσχες, έξω από συνδικάτα, από σωματεία. Είπαν τα παιδιά ότι πολεμήθηκαν. Γιατί να πολεμηθούν? Εγώ θα σας καταθέσω μια προσωπική μου άποψη. Μα στην Αμερική, μα στην Αυστραλία, μα παντού σε όλο τον κόσμο, στη Γερμανία, όλα τα σωματεία, οι προέδροι τους, εντελώς τυχαία, είναι ή συνδικαλισμένοι με κάποια κόμματα ή δογματισμένοι με κάποια κόμματα. Γιατί? Δεν είδα κανένα σωματείο ούτε στην Αμερική, δεν είδα ούτε στην Αυστραλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε πουθενά, ενώ είναι παντού Έλληνες. Η Αμερική έχει 3 εκατομμύρια. Όλα τα σωματεία είναι δογματισμένα, στοχευμένα και πολεμούν κάθε κίνηση. Χαιρετούμε την ελεύθερη κίνηση των ελευθέρων πολιτών, των εφέδρων και κάθε ελεύθερων πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Είπα και πάλι ότι δεν έχω παδούς, έχω αδερφούς. Ναι, έχω αδερφούς. Είστε όλοι αδέρφια μου. Και πρέπει να το καταλάβετε όλοι μαζί. Είπε κάποιος αξιότιμος έφεδρος. Λέει, βγάλα ένα αντιρατσιστικό νόμο. Καλά, αν διαβάσετε τον αντιρατσιστικό νόμο, δίπλα έχει τη φωτογραφία μου. Δε, τόσα χρόνια δεν είχε βγει. Τώρα βγήκε αντιρατσιστικός. Έχει 9 άθρα. Τι τα χρειάζονται? Όμως, αγαπητοί συνέλληνες, βίασαν το Σαμαρά οι λέσχες της Αμερικής να βγάλει οπωσδήποτε αντιρατσιστικό. Δεν φαντάζεστε πόσο μ' αρέσει ο αντιρατσιστικός. Όμως, μιας και είμαι εδώ, θα σας αναγγείλω μερικά. Αυτοί κάνουν ρατσισμό. Κάνουν ρατσισμό και θα σας δώσουμε στις επόμενες μέρες και τώρα θα σας πω με τι. Δημιούργησαν το 1890 το KIS, δηλαδή το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί το είπατε Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, αφού το Ισραήλ έγινε το 1947? Πού το ξέρατε ότι θα φτιάχτε Ισραήλ? Φτιάχνετε πρώτα το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο στην Ελλάδα, όπου είναι κράτος εν κράτη? Αυτό είναι ρατσισμός κατά τον νόμο τον ελληνικό και τις επόμενες μέρες θεωρώ και θα ζητήσω από το λαό μας και μέσα από το διαδίκτυο να έρθουν δικηγόροι να καταθέσουν με μήνυση στο Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο που είναι αφορολόγητο στην Ελλάδα μου μέσα, δεν έχει πληρώσει ποτέ εφορία και κάνει ρατσισμό στους Έλληνες. Αυτές είναι ρατσισμές. Δεν είμαι εγώ ρατσιστής, εγώ είμαι Έλληνας. Ρατσισμό κάνουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση, οι οποίοι για κάποιο λόγο
Βάλανε και ότι μαζί με την μήνυση που θα φας τη φυλακή θα σου στερήσουν και τα πολιτικά δικαιώματα. Α, ναι, γιατί τώρα έχω. Πούτα! Αγαπητοί συνέλληνες, ρατσισμός είναι όταν ο Έλληνας πεθαίνει και δεν έχει σύνταξη. Ρατσισμός είναι όταν δεν έχει δουλειά. Αλλά τελικά, 4 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια συντάξεις σε αλλοδαπούς που δεν θα κρίνουν αν καλός ή κακός. Παίρνουν συντάξεις και επιδόματα. Είναι ρατσισμός, κύριε. Είναι ρατσισμός. Αυτό είναι ρατσισμός, κύριε. Είναι ρατσισμός όταν μου δίνουν φάρμακα και με δηλητηριάζουν τα παιδιά μου και εμβόλια. Είναι ρατσισμός στη χώρα μου. Αυτό είναι ρατσισμός. Ο Έλληνας διώκεται με το μεγαλύτερο ρατσισμό των αιώνων. Και θέλουν να μου βγάλουν αντιρατσιστικό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ρατσισμός που μαζευόμαστε και ενωνόμαστε. Είναι ρατσισμός η ένωση των Ελλήνων. Αυτό είναι ο ρατσισμός. Ο Έλληνας δεν ήταν ποτέ ρατσιστής. Αυτοί είναι ρατσιστές και τις επόμενες μέρες θα τα αποδείξουμε. Και θα υπάρξουν μηνύσεις. Μας δώσαν αφορμή με αυτό το νόμο να αρχίσουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο. Ποιοι είναι, τι κάνουν εδώ και με ποιο λόγο μας σκοτώνουν. Να θυμάστε, αγαπητοί μου συνέλληνες, ότι είμαστε μόνοι μας. Οι ιδέες φουντώνουν, ο Έλληνας, όπως είπε και ο Λαμπράκης. Καλή του ώρα. Είμαστε δημιουργοί. Ούτε τραγοί, ούτε βλαμμένοι. Έχουμε λογική. Και κάθε λογικός άνθρωπος έχει Θεό στο κεφάλι του. Όποιος δεν έχει λογική, δεν έχει Θεό. Εμείς έχουμε πολύ και μέσα στους αιώνες το έχουμε αποδείξει. Σήμερα λοιπόν η λογική επικρατεί. Είδαμε τι έγινε, σας τα αποδείξαμε. Τα οικονομικά εργαλεία δεν ήρθαν μόνο για τα χρήματα τα οικονομικά. Για να δείτε για ποιο λόγο το έκαναν, πώς το έκαναν, πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια, πώς σας έκλεβαν, πώς ήρθαν να μου πούνε ότι η Ελλάδα μου κάνει 500 δις, 400 και τελικά δεν χρωστάω τίποτα. Πώς σε σκοτώνει σιγά σιγά, πώς σου αλλάζει την ιστορία, πώς σου αλλάζει τη γλώσσα, για ποιο λόγο. Δεν είναι ρατσισμός να μου πειράζει τα λογογραφικά μου στοιχεία, δεν είναι ρατσισμός να μου αλλάζει την ιστορία, δεν είναι ρατσισμός να μου κόβει την αλφαβήτα μου, δεν είναι ρατσισμός να έρχεσαι να μου μαθαίνει πώς θα φτιάξω, δεν είναι ρατσισμός όλα αυτά. Τι είναι να συνέγγυλε όλα αυτά, δεν τον έχουμε άλλο. Η συνένωση των Ελλήνων είναι γεγονός ακόμα και με τη σημερινή κίνηση που λέγεται Υπερμαραθώνιος. Ήταν μια ενωτική κίνηση που έδειξαν τη δύναμή τους και οι έφεδροι και οι μόνιμοι θα δείξουν και όλος ο λαός και θα καταλάβουν ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το μέλλον είναι δικός μου, κανένας προφήτης δεν θα μου πει πώς να ζήσω, εμείς θα το χαράξουμε με τα δικά μας χέρια, τη δικιά μας λογική και όποιος είναι απέναντί μας είναι απέναντι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ναι κύριοι, πρέπει να κυβερνηθεί από Έλληνες. Κοιτάξτε τι έγινε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν το λέω τυχαία. Δεν προκαλούμε μίσος με κανέναν. Δεν κυνηγάμε φαντάσματα. Κυνηγάμε όλα αυτά τα κακά παιδιά που κάναν τα άσχημα πράγματα. Τα οποία εμφανίζονται κάθε μέρα μπροστά μας με όλες τις αποδείξεις. Οι αποδείξεις είναι κάθε μέρα σε site, σε εφημερίδες. Όχι στα μεγάλα κανάλια γιατί δεν είναι δικά μας. Όλα αυτά λοιπόν τι έχουν γίνει. Θα πρέπει να το κατανοήσετε. Και έχουμε και τα οικονομικά εργαλεία τα οποία σας τα έχουμε δώσει. Εκτός τούτου είναι και τα παγκόσμια ταμεία που είναι δικά σας τα χρήματα. Είναι αποδεδειγμένα με χιλιάδες σελίδες. Χιλιάδες να διαβάζετε και να καταλάβετε ποιοι είστε και τι κάνετε. Πρέπει λοιπόν η Ένωση των Ελλήνων να είναι στις επόμενες μέρες γεγονός. Ετοιμάζονται μεγάλα πράγματα. Ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη. Σιγά σιγά οι εξελίξεις θα πρέπει να μην σας προλάβουν, να προλάβετε εσείς τις εξελίξεις. Η Ένωσή σας θα πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ. Χειροκροτούμε τέτοιες κινήσεις και τιμή μου που είναι τέτοιοι άνθρωποι που οργανώνουν υπερμαραθώνιους και κάθε ενωτική κίνηση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θα ενωθεί, η Ελλάδα θα απελευθερωθεί και θα μείνει στους Έλληνες. Μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Άσυνανο με και μορφό Βασιλόπουλο, ρίσε Βασιλόπουλα. Άσυνανο με και μορφό Βασιλόπουλο, ρίσε Βασιλόπουλα. Σε όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ, αυτό σημαίνει ότι ψάχνετε κάτι. Τη σπίθα. Η σπίθα είναι εδώ απόψε και μπορεί να γίνει φλόγα και η φλόγα φωτιά. Για πάμε να δούμε. Έλληνα που λύνεις γορδίους δεσμούς και βαφτίζεις βαρβαρούς όλους τους εχθρούς. Σήκω πάλι κι ήρθανε, κλέβουνε τη γη σου, κλέβουνε τον ήλιο σου, θέλουν την ψυχή σου. Σήκω Έλληνα μεγάλε, σήκω Έλληνα μεγάλε Έλληνα, τη φωτιά να ξανανάψεις. Σήκω Έλληνα, κουράγιο Έλληνα, σαν το φως πάλι θα λάμψεις. Δίδαξες πολιτισμό και χτίσες Παρθενώνες. Σήκω πάλι κι ήρθανε, η μοίρα σου το θέλει, Ελλάδα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Σήκω Έλληνα μεγάλε Έλληνα, γέμεις κύρι στο κεφάλι. Σήκω Έλληνα μεγάλε Έλληνα, τη φωτιά να ξανανάψεις. Σήκω Έλληνα, κουράγιο Έλληνα, σαν το φως πάλι θα λάμψεις.
γη και οι δορδίνουνε του έθνους οι προδότες, εκείνοι που μας ξεπουλούν οι δίθεν πατριώτες. Σήκω πάλι κύρθανε να σε κατακτήσουν, των παιδιών τα όνειρα θέλουνε να σβήσουν. Θα τους αφήσεις! Σήκω Έλληνα μεγάλε, στο κεφάλι. Σήκω Έλληνα, μεγάλε Έλληνα, τη φωτιά να ανάψεις πάλι. Σήκω Έλληνα, μεγάλε Έλληνα, τη φωτιά να ξανανάψεις. Σήκω Έλληνα, κουράγιο Έλληνα, σαν το φως πάλι θα λάμψεις. Στίχη μουσική, η Άσονας εδώ. Το γράψαμε το Δεκέμβρη του 2011. Ήθελα να πω αυτά τα πράγματα 2 χρόνια πριν το γράψω αυτό το τραγούδι και ευχαριστώ τον Ιάσονα από εδώ. Δεν είναι μαζί μας ο Ιάσονας απόψε, αλλά είναι με το πνεύμα του σίγουρα. Μπράβο! Μπράβο! Που μου έκανε τη σκέψη μου πραγματικότητα. Χρήστο! Σαν φτωχό, με έκαναν στα ξένα να χαθώ, να μην έχω πέτρα να σταθώ, κι όμως να μην φταίει κανείς γι' αυτό. Να μην έχω πέτρα να σταθώ, κι όμως να μην φταίει κανείς γι' αυτό. Ίσως θέω εγώ που τους πίστεψα, του παιδιού μου το μέλλον λίστεψα. Ίσως θέω εγώ που προδόθηκα κι απ' τον τόπο μου ξεριζώθηκα, κι απ' τον τόπο μου ξεριζώθηκα. Στο κακό, το κακό το μαύρο προβάλλω, και έγινα της Ευρώπης το κακό, το κακό το μαύρο προβάλλω. Ίσως θέω εγώ που τους πίστεψα, του παιδιού μου το μέλλον λίστεψα. Ίσως θέω εγώ που προδόθηκα κι απ' τον τόπο μου ξεριζώθηκα, κι απ' τον τόπο μου ξεριζώθηκα. Ίσως θέω εγώ που τους πίστεψα, του παιδιού μου το μέλλον λίστεψα. Ίσως θέω εγώ που προδόθηκα κι απ' τον τόπο μου ξεριζώθηκα, κι απ' τον τόπο μου ξεριζώθηκα, κι απ' τον τόπο μου ξεριζώθηκα. Στίχη μουσική εδώ, Γιώργος Παπαδάκης.